τον μόνος Όλοι αυτοί. Mm. Και εσύ σαν άρτης. Πώς θα πεθάνεις. <laughs> <laughs> Πώς το βλέπει να φύγει αυτό. <laughs> καλά, καλά. Καλώς εσένα, τάδε τάδε. Είμαι ο Τζακ. Α, Παύλος, μου είμαι ο Παύλος. Και έχουμε την τιμή να καλωσορίσουμε τον... Ε, Ζοκ, Γιώργο Ζόκας. <laughs> Θα κλάψω ότι στα γενέθλιά μου τέτοια υποδοχή. <laughs> λοιπόν, ε, σήμερα σα φέραμε εδώ πέρα γιατί είσαι <laughs> μεγάλο. Θέλουμε τα νεφρά Ναι, είμαστε σε, είμαστε σε ένα υπόγειο. <laughs> λοιπόν, σε φέραμε εδώ γιατί είσαι παλιό YouTuber. Έχει κάνει gaming, έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή σου. Πάμε να το βάλουμε όλα σε ένα timeline για να δούμε τι θα γίνει. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe. <laughs> <laughs> Μόλι <laughs> με timeline, αγχώθηκα εγώ. <laughs> Πώ άρεσε λίγο με το gaming, με art που κάνει, κάποια πράγματα. Πόση ώρα έχουμε. Έχουμε πολύ ώρα. Σκατά. <laughs> λοιπόν, <laughs> ήθελα να το κάνω λίγο speedrun. Έχουμε enough, enough time. Ε, λοιπόν, ξεκίνησα. Και μετά συνέχισα. <laughs> λοιπόν, ε, γύρω στο 2008 ξεκίνησα ένα site, λεγόταν Ad Infinitum, το οποίο γενικότερα έγραφα ε, ήταν και καλά να είναι dark, gothic και έτσι. Ε, και μετά έγινε χιουμοριστικό, έγινε σχέδιο β. Και το 2010 έφτιαξα ένα short το οποίο ήταν και καλά για το 65ο επεισόδιο ενός κόμικ που έφτιαχνα. Ούτε εγώ ξέρω. <laughs> Βγαίνουν απλά λέξεις αυτή τη στιγμή. <laughs> ε, και μετά το YouTube μου φάνηκε καλή φάση και αποφάσισα να φτιάξω ένα βιντεάκι tutorial για το Minecraft. Καλησπέρα, είμαι ο Γιώργος και αυτό είναι το πρώτο μου τι γίνεται εδώ πέρα. Χριστός Χριστό και Απόστολο. Φτιάχνει ένα φιλαράκι που ήταν ε, ναυτικό και ε, actually δεν είχε ίντερνετ. Οπότε το γύρισα το βίντεο, το βάλαμε σαν σκυλοδίσκο γιατί ήταν ξέρω εγώ, μερικά παιχνίδια εντελώ νόμιμα. Τα οποία είχαμε βάλει σε αυτό το σκυλοδίσκο. <laughs> και ήταν το βιντεάκι, το έβαλα και αυτό μέσα και μετά το ανέβασα και στο YouTube. Πάμε πιο πριν. πιο να... πριν είχα μαλλιά. <laughs> <laughs> Πώ άρχισε να αγαπά τα games. Δεν ξέρω. Εκεί πέρα, 5-6 χρονών, <coughs> Συγκινήθηκα που είναι μόνο ψήφιο αριθμό. <ΣΣΣ> ε, πήγαινα σε σπίτια φίλων. Βασικά τότε υπήρχε η εξή διαμάχη, πώ είναι τώρα το PlayStation, ξέρω εγώ, Xbox. Ε, ήταν η φάση Nintendo versus Sega. Sega. Αυτό είχε και ο τύπο στην πολυκατοικία μου στον τεατρόφο και εγώ έγινα σε γκάκια. Περισσότερο έπαιζα σε PC βέβαια. Ήταν τότε η τεχνολογία για να θυμούνται οι παλιοί, που δεν υπάρχει κανεί παλιό που λέει αυτό το βίντεο εκτό για σου Βαγγέλη. ε, ήταν 80-86, ο καταπληκτικό υπολογιστή ε, που το έπαιρνε ένα 45 λεπτό να ανοίξει. Το DOS. Δεν, ήτανε, δεν, δεν, είχαμε καν Windows τότε. Ήταν πολύ τραϊκό. Και έτσι έμαθα να παίζω παιχνίδια. Και από τότε συνέχεια. Και τώρα φτιάχνει το δικό σου game. Πώ σου φαίνεται αυτό σαν εμπειρία, Α πούμε λίγο νεράκι. Σκέψω ότι πριν να έρθω έφτιαχνα σύννεφα. <laughs> Σήμερα <laughs> αυτή είναι η ζωή μου. <laughs> Κοίταξε, είναι εντελώ διαφορετική φάση το να φτιάξει ένα παιχνίδι από το να παίζει. Δηλαδή, παρατηρεί πράγματα τα οποία λε, έλα μωρέ, αυτό θα δουλέψει. Και συνειδητοποιεί ότι είναι ένα μήνα δουλειά για να είναι το κλασικό όπω το βλέπει τα υπόλοιπα παιχνίδια. <laughs> το οποίο δεν έχει ιδιαίτερα πλάκα. Από τη μία, από την άλλη, είναι αρκετά δημιουργική διαδικασία γιατί Ωκε, okay, λε σύννεφα. Ε, φτιάχνει κάποια σύννεφα. Μετά λε: Μπορώ να φτιάξω καλύτερα σύννεφα. Μετά βγαίνει έξω στο μπαλκόνι. Κοιτά τα σύννεφα. Τα δικά μου σύννεφα δεν είναι σαν αυτά τα σύννεφα. Θα μπορούσαν να είναι λίγο σαν αυτά τα σύννεφα. Κάτσε το φτιάχνει. Μετά λε: Ναι, αλλά είναι πολύ μονότονα. Θέλω κάτι έτσι λίγο πιο artistic. Και κάπω έτσι περνάνε τρει χρόνια που φτιάχνω το παιχνίδι άτομα είστε στο παιχνίδι. Βασική είμαι εγώ και ο Δημήτρη, ο οποίο έχει βγάλει παιχνίδια όπω το Primordia, έχει δουλέψει σε άλλα projects σαν το Cat Lady. Άμα δεν τα ξέρετε, δεν πειράζει, είναι indie. Ε, αλλά το Primordia ξέρω εγώ είναι στα top 250 indie όλων των εποχών. Με τον οποίο έχω βρεθεί δύο φορέ από κοντά. Yeah. Βγήκαμε μια φορά για μπύρα στα Πατήσια το 2016 ή 2017 και τον παίρνω μετά από δύο χρόνια τηλέφωνα και του λέω: ε, Έχω μια ιδέα για ένα παιχνίδι, αν ψήνεσαι. <laughs> και κάνει το λάθο να πει ναι. <laughs> <laughs> και από τότε μιλάμε καθημερινά τα τελευταία τελευταία, ή μισή χρόνια, κάθε μέρα, για κάθε τέσσερις ώρε, ξέρω την ημέρα. Κάπω έτσι. Και κάτι με ρώτησε και πήγε το μυαλό μου στο κλάψιμο γιατί <laughs> το λέω αυτή τη στιγμή. Πόσο άτομα το... Α, ναι. ε, είμαστε δύο. Ε, είναι ο Γιώργο Γεωργάκη, ο οποίο είναι το τελευταίο αντίσιον, είναι 22 ετών. Γιώργο Γεωργάκη, φίλε. <laughs> το οποίο είναι γαμάτο γιατί εγώ Γιώργος, έχουμε το Γιώργο, έχουμε τον Γιώργο Γεωργάκη και. Ε, το τρένο το οποίο είναι στο παιχνίδι λέγεται St. George's Pier. <laughs> Οπότε είναι full extra Γιώργιδε. <laughs> Ε, και αυτό είναι 22 τώρα. Τελειώνει την ε, Sound Design, νομίζω, στο Λονδίνο ή τέλο πάντων κάπου στην Αγγλία. Oh. Ναι, είναι το τελευταίο μα μέλο. Ε, και αυτόν τον είχα δει σε μια συγκέντρωση Ελλήνων Game Developers πριν ένα χρόνο, ξέρω εγώ. Και ήμουν σε φάση, καλό παιδι φαίνεται. Mm. Και λέω: Ναι, κάποιο πρέπει να κάνει τον ήχο. Και μετά από ένα χρόνο ήμουν σε φάση, καλό παιδι φαίνεσαι, <laughs> <laughs> Για να δούμε πόσο, πόσο ξύλο μπορεί να φας, Βασικά. Γιατί είναι <laughs> μεγάλο το project. Εκεί και είναι και ο Λεβόνα Βακιάν, ο οποίο κάνει 3D assets, περισσότερο το texturing και, ναι, και χαρακτήρες. και χαρακτήρε. Θε να πει λίγο περισσότερο για το game, τη φάση είναι. Να το προμοτάρει λίγο σε 12 μήνε περίπου κιόλα. Δεν έχω ιδέα τι το παιχνίδι. <laughs> 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 Πάρα πολύ καλή αρχή. <laughs> είμαι, είμαι, <laughs> είμαι <laughs> πολύ καταπληκτικό <laughs> στο promotion. Δηλαδή, φέρε με άμα μ ανοίξει ξέρω εγώ, μαγαζί, χαλαρά θα σου φέρω κόσμο ή όχι. Ε, ήθελα να φτιάξω ένα παιχνίδι το οποίο να μην μοιάζει με κάτι άλλο, αλλά να έχει μηχανισμού από άλλα παιχνίδια. Τι σημαίνει αυτό. Από τη μία θέλω ο αξιολογητή να ξέρει πάνω κάτω τι κάνει, αλλά ήθελα ένα παιχνίδι το οποίο να είναι λίγο φρέσκο. Λοιπόν, effectively είναι ένα time management παιχνίδι, το οποίο σημαίνει ότι έχει έναν χαρακτήρα, μόλι έχει ξυπνήσει από ένα κόμμα το οποίο του έχει καταστρέψει, η εγκέφαλο του έχει καταστρέψει το σώμα του, είσαι μέσα σε ένα τρένο το οποίο είναι τρένο φυλακή. Τι άλλο στραβά πάει με τη ζωή σου, Δεν έχει κόμματα. Τα ενίκια έχουν φτάσει στο Θεό. Και προσπαθεί να φτιάξει το σώμα σου την ώρα που προσπαθεί να φύγει από το τρένο, την ώρα που συμβαίνουν κάποια άλλα πράγματα, σαν απάντηση στα πράγματα τα οποία κάνει προσπαθώντα να σώσει τα πρώτα προβλήματα. Και okay, δυνατό. Δυνατό project. Πώ περίπου <ΣΠΠΛ> είναι το gameplay, δηλαδή. Εβίβε, δεν άκουσα τίποτα. Είμαι παράστα. Περνάω από τον Ελφ. Επειδή δεν είσαι το όνομα ακόμα του game. Ναι, Carbon Flash. Ναι, σημαντικό λίγο εδώ. Προ το παρόν το παιχνίδι, δεν ξέρω πώ θα είναι στο τελικό, είναι τέσσερα chapters. Σε κάθε chapter παίρνει κάποιε καινούριε ιδιότητε. Με την πρώτη ιδιότητά σου είναι να κάνει γυμναστική, να μπορεί να φά, να ε, χακάρει το τρένο. και σε κάθε καινούριο chapter είναι αυτά που έκανε συν κάτι άλλο. Οπότε στο τέλο τρέχει αβέγκο, ρε παιδί μου, πα και προλάβει. Ναι, ναι, και γίνεται όλο και πιο πολύπλοκο το. <laughs> το... Δεν έχει ιδέα. <laughs> <laughs> Δεν έχω κι εγώ ιδέα βασικά. <laughs> και έπαιζα χθε. <laughs> Κοίτα τι γίνεται. Εγώ τώρα σαρανταρίζω. Ευχαριστώ. Να σε καλά. Δύο μήνε ακόμα. 24 Μαΐου. <laughs> δεν θέλω να κάνω τα μαθηματικά, <laughs> δεν μάθουμε, η στιγμή πλέον έχουν σταματήσει. <laughs> ε, το μεγαλύτερο πρόβλημα στη δικιά μου γενιά, και δεν το έχετε εσείς, είναι ότι σου λέγανε, λοιπόν, πρέπει να βγάλεις ε, μια σχολή για να πάρει τα μόρια για να πα στο δημόσιο. Λίτερα λοιπόν, οποιονδήποτε σαραντάρι ξέρω εγώ μιλήσει, θα σου πούνε ότι οι γονεί μου μου είπαν αυτό. Ε, σε μένα δεν πήγαν έτσι τα πράγματα, σε πρώτη φάση γιατί δεν ήθελα. Ε, ήμουν άθλο μαθητή, δεν πέρασα καν σε σχολή. Στο πώ λέγεται αυτό που γράφει τι σχολέ που θα ήθελε να πα, ήταν η κάθε που βγάλει αυτό, στο μηχανογραφικό. Είχα βάλει δύο σχολέ και αυτέ ήταν επειδή είχα πέντε λεπτά και κάτι έπρεπε να συμπληρώσω να μην το δώσω άδειο. Yeah. Βαριόμουν πάρα πολύ. Δηλαδή στο σχολείο δεν... ήμουν ο χειρότερο, μα το Θεό. Δηλαδή δεν. Ε... Δεν διάβαζα τι να σου πω. Δεν ξέρω τι έγραφα απ' έξω το σχολείο. <laughs> Μπορεί να έγραφε κάτι άλλο και να μην το είχα πάρει χαμπάρι. <laughs> και να πηγαίνω σε κάποιο εντελώ διαφορετικό τελειώμα κτίριο. Ε, Μόλι σταμάτησα το σχολείο, ε, σε πρώτη φάση μου ήρθε η όρεξη για διάβασμα. Ε, μου ήρθε η όρεξη να μπλεχτώ με πράγματα. Ε, η ζωή δεν ήταν βαρετή. Οπότε ε, άρχισα κάνοντα διάφορε δουλειέ. Ε, οπότε, επειδή έχω συνηθίσει να αλλάζω πάρα πολλά επαγγέλματα, ε, μου φαίνεται όχι φυσική εξέλιξη. Είναι ταυτόχρονα τρομακτικό. Αλλά είναι ταυτόχρονα και κάτι το οποίο δεν ξέρω, γίνομαι περισσότερο εαυτό μου αν αυτό βγάζει νόημα. Δηλαδή, σε κάθε ηλικία σίγουρα ήθελα να κάνω το πράγμα το οποίο έκανα, δηλαδή και το YouTube. Α πούμε, έχω δώσει άπειρε ε, ώρε, ε, όρεξη. Προσπαθώ να σκεφτώ κάτι τρίτο με ό, αλλά δεν μου βγαίνει. Θεή, αλλά πιστεύω ότι έδωσα τα πράγματα τελικά τα οποία είχα να δώσω τότε. Πιστεύω ότι όσο μεγαλώνει, πρέπει να βρει και άλλα πράγματα να δίνει, και αυτά μερικέ φορέ δεν χωράνε στο ίδιο το πράγμα το οποίο έχει ξεκινήσει στιγμή. Πιστεύει ότι θα υπάρξει κάποια καινούργια πλατφόρμα. Π.χ., πριν από το YouTube υπήρχαν και άλλε πλατφόρμε, και μετά ήρθε το YouTube και τα κατέκτησε όλα. Mm. Το βλέπει να υπάρχει κάποια καινούργια πλατφόρμα που θα βοηθάει του creators πολύ περισσότερο από ό,τι γίνεται τώρα. Νομίζω λίγο δύσκολο να συμβεί αυτό τώρα. Υπάρχουν πώς... κάποιες εναλλακτικές. Υπά... Κοίτα τι γίνεται. Ε, είναι λίπο, λίγο περίπλοκο το θέμα. Γιατί? Ε, έχει σταματήσει ο κόσμος να καταναλώνει περιεχόμενο πόσο επιστήμονα ακούγομαι. <laughs> έχει σταματήσει ο κόσμο να βλέπει τα ίδια βίντεο που έβλεπε παλιά. Τώρα είναι σε φάση, έχει 20 δευτερόλεπτα, πες μου κάτι καλό, αλλιώ. Uh, <laughs> fuck you. <laughs> <laughs> δηλαδή, literally αυτό είναι ο καθένα. Στο YouTube παλιότερα μπορούσε να φτιάξει οτιδήποτε. Σε προωθούσε το ίδιο αρκετά καλά με την έννοια ότι αν θέλει να γίνει YouTuber εσύ, αγαπητέ θεατή. Ε, Ανεβάζει ένα βίντεο, υπάρχει κάτι το οποίο λέγεται impressions, δηλαδή πόσε φορέ έδειξε σε άκυρα άτομα το βιντεάκι σου. Μπορεί αυτά τα άκυρα άτομα να είναι και συνδρομητέ σου. Σπάνια, γιατί συνήθω το τζάρι του συνδρομητέ του και πηγαίνει σε άκυρα άτομα το YouTube, γιατί έτσι δουλεύει πλέον. Και αν υπάρχει χαμπάρι ο αλγόριθμο ότι αρέσει αυτό που έφτιαξε σε κάποιο άτομο, θα το προτείνει και σε άλλο. Στο TikTok ε, έχει αρκετά καλή διασπορά. Στο YouTube είναι με το σταγονόμετρο οι εντυπώσει πλέον. Mm. Οπότε ούτε μπορεί να σε βρει καινούριο κόσμο και ειδικά και τα άτομα τα οποία έχουν ξω, χτυπήσει καμπανάκι, κάνουν subscribe κτλ. Μερικέ φορέ δεν του δείχνει καν το βίντεο Οπότε no. Οπότε για πλατφόρμα. Ο στόχο πλέον είναι το Twitch. Το Twitch έχει περισσότερο watch time από το YouTube. Το οποίο σημαίνει ότι πήγε να αντιγράψει το YouTube, το Twitch βάζοντα live streams. Μετά το TikTok είχε. Κάτι <ΣΣΣΣΣ> <ΣΣΣ> να σου πει. Α, όχι. Καλά, <ΣΣΣ> το ε, το TikTok άρχισε να έχει περισσότερο κόσμο. Μετά μπήκανε τα stories στο Instagram και στο YouTube. Γενικότερα αυτή τη στιγμή απλά κανιβαλίζουν τι ιδέε του ένα στο άλλο και είναι business as usual. Mm -hmm. Οπότε ναι, ανάλογα το τι θέλει να κάνει, ε, είσαι λίγο στο έλεο τη οποιαδήποτε πλατφόρμα διαλέξει. Στου Κινέζου ή στου αμερικανου Λίτερα Λίταρα είναι ώρε δουλειά τα games. Δεν ξέρω αν. Ε, δηλαδή, αγνοώντα τα e-sports και όλα αυτά τα πράγματα που άκουσα, βγάζει κόσμο λεφτά. Έχει ένα εξάχρονο παίζει League of Legends. Okay. Ε, δηλαδή, σκέψου ότι αυτό το εξάχρονο ταυτόχρονα ε, κινεί το χαρακτήρα του δεξιά-αριστερά. Πατάει τα abilities με το άλλο χέρι. Ταυτόχρονα κοιτάει το minimap για να μην την πέσει ο jungler. Ε, βρίζει τους του συμπαίχτε του. σκέφτεται ποιο αντικείμενο να πάρει, ποιο είναι το build. Ε, τι κάνει ο αντίπαλο ώστε να κάνει το ίδιο πράγμα. Ε, αυτό έχει εκείνη τη στιγμή 7 πράγματα παράλληλα. Mm. Δηλαδή, that's αν αυτό δεν είναι άξολη δουλειά, α πούμε. Εντάξει, επειδή έχει ωραία γραφικά, ξέρω εγώ και τα λοιπά, okay, και γαμό. Ε, αλλά θα μπορούσε άξιο να πληρώσει ένα άτομο για να σου κάνει 7 πράγματα. Ε, Του είπα αυτό. Είχα πολλού μαθητέ στο ΕΠΑ. Όχι, στο γενικό, όταν ήμουν στη ΓΕΑ, στη Τζιά. Που έπαιζαν το Assassin's Creed το Unity, δεν θυμάμαι ποιο. Από Τζιά είσαι. Ε, όχι, έχω, έχω πάει σε πολλά μέρη. Okay. Μεγάλη ιστορία. Ερωτικό μετανάστη, α μην το συζητήσουμε. <laughs> <με> το <λόγο. laughs> να ήταν έτσι. Μακάρι να ήταν έτσι. <laughs> Και μου έλεγαν ότι μαθαίνουμε ιστορία μέσω των games. Γιατί βλέπει μια ιστορία, βλέπει ξέρω, τη Γαλλική Επανάσταση μέσα στο Assassin's Creed. Και μετά ψάχνει το γεγονό. Ψάχνει τι έγινε τότε, γιατί έχει βασιστεί. Όλο αυτό. Γιατί, 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 γιατί. Και όντω έτσι μαθαίνει. Σε κάνει να νοιάζεσαι για οτιδήποτε κάνει. Είναι πολύ ωραίο. Γενικότερα, η... ο καλύτερο τρόπο για να μάθει κάτι είναι να παίξει. Τελεία. Mm. Ε... Ο λόγο που. Στην αρχαιότητα, ήμουνα κι εγώ ζωντανός τότε, όταν υπήρχαν οι τυραννόσαυροι και τα λοιπά. Ε, Τόσο παλιά, λοιπόν. Ε, αρχίσαν οι άνθρωποι να παίζουν. Είναι ένας από τους καταρχάς που εξελιχτήκαμε. Είναι ότι μέσα από το παιχνίδι μάθαινε το πώς να ε, μείνει ζωντανό. Δηλαδή, τώρα το λέμε, Ω, α παίξουμε κρυφτό, ξέρω εγώ. Τότε ήταν να από τα λιοντάρια. Αλλά literally, δεν το άφηνε στον πιτσυρικάστρο, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, εκεί πέρα να αλωνίσει με τα λιοντάρια του κροκόντου, του αλιγάτορε, ξέρω υπήρχαν εκεί πέρα τότε. ήταν η φάση ότι του μάθαινε να κρυφτεί σαν παιχνίδι και μετά τον. Του λες, ωραία, αυτό που έκανες, τώρα θα το κάνεις επαγγελματικά. Για να επιζήσεις. οπότε από την αρχαιότητα, ρε παιδί μου, τα παιχνίδια αυτή ήταν η δουλειά τους. Ε, και γι' αυτό τσαντίζομαι με εταιρείε όπως π.χ. η Epic ή οποιονδήποτε, που βάζουν εκεί πέρα μικροτρανζάξιοντς. <coughs> <micro -transactions. coughs> ε, γιατί... Τι, τι μαθαίνεις πλέον στο παιδί. Ε, του μαθαίνω πώς να γίνεται τζογαδόρος από τα έξι του και να κλέβει, ξέρω εγώ, τη, ε, την πιστοτική μου κάρτα. Fuck this. Λοιπόν, λίγο πίσω στο timeline. Πόσο πίσω, ποιο timeline. Το κάναμε λίγο multiverse. δεν έχω ιδέα αν βγάζουν μακάνα αυτά πλέον. βγάζω. Είναι timeline Zelda τώρα, δεν έχει μόνο. Μ' αρέσει το reference. Warhammer, μετά έκανε λίγο ζωγραφική sculptures Ποιο είναι το timeline από εκεί πέρα, Πώ άρισε, Γιατί άρεσες Warhammer. Μου άρεσαν πάρα πολλοί μηνιατούρε. Σου έχω χειρότερο. Έπαιζα για λίγο καιρό Magic the Gathering. Κι εγώ. Είναι το. Τι ναρκωτικά παίρνετε, Ναι, συστά, το Warhammer. Αυτό σου λέμε, δεν παίρνουμε ναρκωτικά. Λοιπόν, ουσιαστικά υπάρχει Warhammer, το οποίο είναι Fantasy σκέψτε Lord of the Rings. Και Warhammer 40.000, σκέψτε Lord of the Rings στο διάστημα. Το 40.000. Βασικά τώρα είναι Edge of Sigmar το Fantasy. Το άλλαξαν τελείω. Άλλαξαν το όνομα του. Ναι, γιατί έγινε ουσιαστικά το universe. Σκεφτείτε το, εσεί που δεν ξέρετε, σαν να παίζει ένα παιχνίδι στρατηγική στον υπολογιστή με πολλά μπαρμπαδελάκια, τα οποία κάνουν πιου πιου μεταξύ του. <laughs> μερικά πεθαίνουν, μερικά μένουν ζωντανά. <laughs> ε, αυτό, αλλά με μινιατούρες σε ένα τραπέζι. Και χρειάζεται οι μηνιατούρε να τι πάρει, ε, να τι κολλήσει, γιατί ξέρω εγώ ε, δεν είναι έτοιμε, και μετά να τι βάψει. Ε, μετά να διαβάσει ε, γύρω στα. Π, ξέρω εγώ. Είναι το κόντεξ. Τη κάθε φυλή, είναι και το rulebook. Κάνει 500 σελίδε. Δεν έχω ιδέα πλέον. Ναι. Στο 10 του Ιστιτούτου θα το έχω χαμηλότερο. Αν θέλει να μάθει και την ιστορία, υπάρχουν γύρω στου <laughs> 90 <laughs> τόμου. Ξεκινά από που θέλει. Δεν θα βγάλει κανένα νόημα έτσι κι αλλιώ. Βλέπει ένα καταπληκτικό κανάλι στο YouTube που δεν θυμάμαι το όνομα του αυτή τη στιγμή, που ο τύπο literal καθίκει και κάνει βίντεο το οποίο είναι μία ή μία μισή ώρα με το κάθε πράγμα που είναι στον κόσμο. Mm. Ε, και κάπω έτσι φτάνει 40. <laughs> 39. Τελευταία φορά που τον, ε, που, τον, βλέπετε σε αυτήν την ηλικία, μόλι αρχι... ε, μπει λίγο στο Warhammer, θα τον δείτε να σαρανταρίζει κατευθεία, <laughs> κατευθείαν. κατευθείαν. Πάμε λίγο όλο αυτό το καλλιτεχνικό κομμάτι. Κάνε εγώ κι αυτό. Πώ έχει βοηθήσει μέχρι τώρα, Ποια είναι η εξέλιξη. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ σε εξέλιξη. Nice. Λοιπόν, ξεκίνησα από Warhammer. Μπορεί να μου έπαιρνε 10 ώρε μια μια τουρα, δηλαδή Λυκία. θυμάμαι. Σημαντικό. Ναι. Ποια ηλικία. Άισε. Ε, Warhammer, σοβαρά στα 21. Μέχρι τότε ήμουνα με RPG, Magic the Gathering. Υπήρχε ένα άλλο καρτοπέχνητο που λέγονταν Legend of the Five Rings. Έχεις ένα binder εκεί πέρα, φέρ' το. Uh... Αυτό το μαύρο, yeah. φέρ' το. Το μακρύ. Ναι. Yeah. Yes. Yeah. Λοιπόν, να το Λοιπόν, κάτσε να το δούμε μαζί yes. με τον uh, mm. θεατή. <laughs> Δεν ξέρω γιατί το κρατάω. <laughs> Κάτσε να δούμε αν έχει κάτι καλό. Να το κλέψει, ναι. Κάτσε να δω τι θα σου κλέψω. <laughs> λοιπόν, <laughs> ε, και αυτό το χόμπι. Ναι, έχω κι εγώ ένα binder βασικά, λίτρα okay. είναι οι μόνε κάρτε που έχουν επιζήσει. Ε, και τα δύο που έχει πιάσει είναι πολύ αρκετά brutal χόμπι. <laughs> Εν τω μεταξύ, κατηγορώ και λίγο τον εαυτό μου γιατί το magic με τι κάρτε εδώ πέρα που βλέπετε. Ε, είναι το πρώτο παιχνίδι το οποίο effectively είχε microtransactions και loot boxes. Ναι, τα booster. Ναι. ναι. Α, και ο Παύλο ναι. έπαιζε magic. Ναι, Συναι, ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Κάει Φιλέ... ο πλάνε εγώ. Ε, άσχημα για τα λεφτά που έχω δώσει και στι εταιρείε και το πάτημα το οποίο του δώσαμε. Η δικιά μα γενιά, ντροπή και έσχο. Μάτω Θεό, δεν ξέρω καμία version. Έπαιζα κάποτε γύρω στην Πέμπτη και στην αρχή έκτη τέτοια του Magic the Gathering. Πόσο έχει φτάσει. Δεν έχω. Δεν μπορώ να σου πω. Και εμεί το παρατήσαμε, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Τώρα εντάξει, έχει φτιάξει λίγο το Magic the Gathering με την έννοια ότι μπορεί να πα στο. τέτοιο, στο ψηφιακό το παιχνίδι που έχουν. Οπότε δεν χρειάζεται καν να εκτυπώνουν, ξέρω εγώ, πράγματα. Δηλαδή σου πλάνε αέρα στη γνώμη Εκτό από αυτό όμω έχουν βάλει κάποια καινούργια decks τα οποία δίνει 50 ευρώ. Άλλοι τέτοια. Ναι, ναι, αλλά όμω τα οποία έχουν φτιαχθεί πάνω σε αυτού που έχουν νικήσει τουρνουά. Και είναι πολύ καλά. Είναι κάτι πολύ καλά. Ναι, Άρα, αλλά το για, το official ναι. Τουρνουά, μπορείς για official τουρνουά μπορεί να το πα μόνο σε Type 1. Νομίζω ότι μπορεί να πάρει και αυτά. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρο. Τι λέμε για Type 1, Type 2? Υπήρχαν δύο είδη τουρνουά. Το ένα ήταν Type 1, το οποίο εμφανιζόταν κάθε τύπο, ο οποίο είχε αναβγει από τη σπηλιά του 15 χρόνια, mm. είχε κάρτε από την πρώτη version που ήταν απλά σπασμένε και σου έσπαγε τη μούρη. <laughs> 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 Ερχόταν ο άλλο με τρει του. <laughs> Φίλε, πρώτο γύρο, ε, κατέβασε 9 τέρατα. Ε, Χασέ, ε, σου ευχαριστώ. Να καλά. Ε, καλή πασίτσα σου. <laughs> ε, μετά έχει το Type 2, το οποίο είναι μόνο από τι τελευταίε εκδόσει. Που για τι τελευταίε εκδόσει ο μόνο τρόπο να παίξει και να παίξει competitive είναι να σκάσει πολλά λεφτά στα loot boxes. Ονόματι boosters. Τα οποία έχουν ξέρω εγώ. Πόσε κάρτε έχουν πλέον. Έχουν 12. 12. Δε, 15, 15 είχαν όταν έπαιζα εγώ. Ναι, νομίζω Μπορεί ότι. Μπορεί να ήταν 15, μάλλον εγώ το θυμάμαι λάθο. 15 πρέπει να είναι ακόμα. Κάτσε, θα το. 15. όχι, είναι 15. είμαι 100% σίγουρο ότι θα το μειώσανε, λέω. Αποκλείεται <laughs> η κερατάδε. <laughs> όχι, τα δεν παίζει. Όχι, είναι 15, είναι 15. Έχουν βγάλει κάποια booster που κάνουν 100 ευρώ όμω. Κάτι τέτοιο. Deluxe loot box στο Magic. Ναι, ναι. Fucking kidding me. Μέχρι να το βρει. Ε, λοιπόν, ε, Warhammer μου άρεσε να βάφω μετά ήταν πολύ ακριβό χόμπι από ό,τι καταλάβατε, δεν ήμουν αφρακάτος, οπότε αποφάσισα να αρχίσω να ζωγραφίζω σαν ζωγράφος, άξω λυπήρα ε, τελάρα και κάποια στιγμή μετά από τους πρώτους 150 πίνακες έκανα και μία έκθεση, καλά πήγε αυτή. Ε, και μετά ανάμεσα στο φωτισμό που χρειάστηκε να μάθω έτσι ώστε να φτιάχνω βίντεο στο YouTube και το πώ τέλο πάντων τι σημαίνει να έχει ένα art style. Ε, έτσι έχω αρχίσει να φτιάχνω πράγματα για το παιχνίδι. Δεν αρχίσει την ιδέα για το παιχνίδι, το setting και όλα αυτά τα είχε στο μυαλό σου αρκετό καιρό ή ήταν κάτι που είπε θα αρχίσω να φτιάξω ένα παιχνίδι τώρα και το βρήκε εκείνη τη στιγμή. Ε, είχα πάει το 2014 mm. σε ένα παλιό μου γνωστό, ε, για να φτιάξουμε παιχνίδι. Τότε ήξερα, βασικά δεν ήξερα game design, να είμαστε ειλικρινείς. Mm. Και ο τύπος μου απαντάει, if you can't code or can't draw, get the fuck out. Ε, εντάξει, δεν μου το πει έτσι. 15 έχει ακόμα. 10, 15, 10, 15. 10, 15, ναι. ναι, ναι. Μπράβο δεν... <laughs> τα Deluxe όμω που είναι 100 στάρια. Τα... Are you kidding me, 100 ευρώ για ένα. <laughs> <laughs> ναι, μπορεί να λέω ψέματα τέτοιο, αλλά. Ναι, μπορεί να είναι 99,99. 99, <laughs> <εντάξει. laughs> ε, και. Ναι, τέλο πάντων, δεν φτιάξαμε παιχνίδι μαζί μου, έδωσε ένα βιβλίο. Ε, μετά, επειδή αυτό μπλέχτηκε με άλλε δουλειέ, ε, τελικά δεν φτιάξαμε ένα τέλο πάντων παιχνίδι. Ε, όταν μου ήρθε η ιδέα ήταν ε, το πώ μπορώ να φτιάξω ένα παιχνίδι το οποίο νούμερο ένα να μην, είναι, να μην κρατήσει άπειρο καιρό. Δηλαδή ήθελα να τελειώσει το Carbon Flesh σε τρει μήνε. Τρει <σκοίλυν> ή μισή χρόνια ο... μετά <σκοίλυν> το κλάσαμε ο... όλοι ο... Ο... μαζί. Ό,τι <σκοίλυν> και αν θε να κάνει ένα παιχνίδι, τρει μήνε δεν γίνεται. Πότε ε... πότε παιχνίδι, <σκοίλυν> το clear. Κοίτα, πρέπει να έχει ξαναφτιάξει παιχνίδι, να το έχει κάνει publish, να έχει κόσμο και να φτιάξει κάτι πολύ μικρό. Ναι. Τέτρις κλόν φάση. Σε φάση... Ναι. Οτιδήποτε βασικά μπορεί να το έχει σε mobile, mm. αλλά με λίγο καλύτερα γραφικά. δηλαδή, κάπως έτσι. Yeah. Ουσιαστικά ξεκίνησα το Carbon Flash με μια καλή ιδέα. Λέω, θέλω να είναι ο χαρακτήρα μέσα σε ένα δωμάτιο. Είχε ξεκινήσει η ιδέα όταν σε μια προ, 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 πρώην μου ε, έβγαινε το. Ποιο ήταν το παιχνίδι το οποίο μπορεί να πας σε, όλο το... σε όλου του πλανήτες. ξέρω εγώ, και ήταν Εranov, δηλαδή ah, το yeah. No Man's Sky. No Man's Sky, yeah, yeah, yeah. πολύ σωστά. Ε, και τη λέω. Δεν μου άρεσε τα παιχνίδια τα οποία ξέρω εγώ είναι τόσο open world. Yeah. Ε, Βάλε με σε ένα δωμάτιο και να έχει καλό story και θα γουστάρω το παιχνίδι. Yeah. Και μετά λέω, τι θα έλεγες να το φτιάξει αυτό το παιχνίδι. Οπότε ξεκίνησε έτσι. Μετά το, ε, το σπίτι, το δωμάτιο που θα ήταν ο χαρακτήρα τέλο πάντων είναι τρένο, γιατί ήθελα να κινείται το απ' έξω. Yeah. Και άρχισε μετά το ένα να φέρνει το άλλο. Λέω, γιατί είναι μέσα αυτό το τρένο. Γιατί πηγαίνει κάπου. Ναι, αλλά τι θα ήταν αν ήταν φυλακή το τρένο. Ναι, ναι, και μετά έρχεται το brainstorming σιγά-σιγά. Ακριβώ. Μετά είναι η φάση, okay, θα έκανε αυτά ο πρωταγωνιστή. Τι θα έκανε ο κόσμο, Σαν απάντηση σε αυτά που έκανε ο πρωταγωνιστή. Ναι. Και πήγε καλά. <laughs> Πόσο θέλουμε να τριγκεράρουμε, κόσμο, <laughs> Όσο να είναι, όσο ότι θε να πει, πε το. Ωραία, λοιπόν. <laughs> ε, ε, τα souls παιχνίδια δεν είναι καλά παιχνίδια. Γιατί. <laughs> Γιατί. Για, 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 εξήγα τώρα λίγο. Δηλαδή. <laughs> λοιπόν, κοίταξε. Ε... Καταρχά, έχουμε το πρώτο παιχνίδι το οποίο ήταν ο Μιγιαζάκη. Ναι. Ωραία. Demon's πει, το... ε... ποιο πριν από αυτό. Νομίζω ότι ήταν το Demon Souls α, είναι α, από ήταν τη From Software. Κανένα. Αλλά το Dark Souls είναι το πρώτο νομίζω που δούλεψε ο Μιαζάκη. Mm. Ε, Με κάνετε code, Google, ε, το, το γιατί δεν είμαι και εγώ σίγουρο. Mm. Απλά ξέρω ότι ε, ο τύπο ήταν ε, σε χαμηλότερη θέση, δεν ήταν lead developer. Ναι. Και λέει: Θέλω να πάω lead developer κάπου μέσα στην εταιρεία. Δηλαδή, κάπω έτσι δουλεύει στι ε, εταιρείε αυτέ. Και το συγκεκριμένο παιχνίδι το είχαν όλοι ξεγραμμένο. Mm. Ε, 59 το Sony. Το θέμα είναι ότι σώθηκε από hype. Στεγνά. Να, ναι. Ε, τα hitbox του είναι λάθος. Ε, το, τα ναι. mechanics του είναι... Δηλαδή, αν δεν λε Dark Souls, ας πούμε, mm -hmm. ε, στην πραγματικότητα έχει ένα πολύ αργό παιχνίδι που είναι πάρα πολύ punishing. Η αλήθεια είναι αυτή. Θέλω <laughs> <Έχι, laughs> <έχει>, να μου πετάξει <laughs> πράγματα. Έλα, πες μου Έχι, <laughs> τα λάθελο. <laughs> έχει, έχει αρκετά πράγματα. Πολ, πολλά λάθος. <laughs> τα, όχι, όχι, όχι. Τα οποία... Όσο κάθε... Με κάθε installation που έχουν βγάλει, Αρχίζει σιγά σιγά και βελτιώνεται και θέλω να πιστεύω πως το Elden Ring που έχουν βάλει τώρα είναι η τελειοποίηση που έχουν κάνει από όλα τα προηγούμενα παιχνίδια, γιατί δεν είναι κάτι τελείως καινούριο. Το πιο καινούριο που έχουν στο Elden Ring είναι ειλικρινά, το Open World, ναι. το οποίο επίσης δεν είναι καινούριο καινούριο. Σε... Απλά δουλεύει πολύ καλά σε αυτή τη φόρμουλα. Με, με, τη, με ναι. Και φαντάζομαι τα... το α πούμε, όταν πήγαν να το πιτσάρουν στους μετόχους ήταν η φάση λοιπόν Φανταστείτε το Dark Souls, αλλά είναι σαν το Skyrim. η άλλη στο έτσι ξέρω. <laughs> Δεν μου αρέσει. Okay. <laughs> Κοίταξε, μπο, ε, έχω δύο πράγματα, δύο τρόπους να κρίνω κάτι. Το ένα είναι αν δουλεύει σαν προϊόν mm. και το άλλο είναι αν δουλεύει στην καλλιτεχνική του φύση, γιατί είναι ουσιαστικά τα παιχνίδια και, το δύο, και τα δύο δηλαδή, πρέπει και να πουλήσουν, αλλά πρέπει να είναι, και, να είναι καλά, να είναι... Mm. <laughs> Ε, το Dark Souls το πρώτο δεν ήταν κάτι τρελό. Είχε ξαναγίνει. Ψάχνω να βρω πριν πόρτες. το Bloodborne πιστεύω ότι ήταν το καλύτερο iteration αυτής της φόρμουλας. Mm. Ε, το Elden Ring, δηλαδή και από το Dark Souls 3, νομίζω ότι έχει αρχίσει και κουράζει. Δεν το έχω τελειώσει. Και μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά, αλλά δεν το τελειώσα ποτέ. Το Είναι τότε. το μόνο που έχω τερματίσει. Α, ναι. Το Dark Souls 3. <laughs> Α, το ναι. Εγώ λέω το νεκ, τέξ, ναι, εντάξει. Το Elden Ring. Το Elden δεν έχω τερματίσει, που έχω παίξει όλα πάντα και... Γιατί, εντάξει, είναι λίγο κουραστικό η είναι. <laughs> δεν ξέρω αν με έχουν Του... κουράσει τα open world γενικότερα, το οποίο σίγουρα ισχύει. Δηλαδή το είναι μόνο open world αυτό... το οποίο τερμάτισα τα τελευταία χρόνια ήταν το Ghost of Tsushima. Mm. Το οποίο το βρήκα καταπληκτικό, αλλά μου άρεσε περισσότερο το story, μου άρεσε το οπτικό, μου άρεσε το. το... Είχε, ένα feeling, είχε μια ατμόσφαιρα που δεν ναι. ήταν. Ε, η κλασική, ξέρω εγώ, ούτε μεσαίωνας, ούτε sci-fi, ξέρω εγώ, ήταν είναι ένα δικό του πράγμα. Είναι ε, μεσαίωνα, ιαπωνικό, αλλά ταυτόχρονα δεν είναι το αρούγκανο ξέρω εγώ, που έχουμε το λοιπόν μόνο φορόνορ για την τιμή κτλ. Και, είναι η φάση βλέπει του τους, ε, τους χαρακτήρε και κινούνται σαν πραγματικοί άνθρωποι. Δηλαδή, ο καθένα έχει το δικό του και τρόπο διαχείριση και το τρόπο που μιλάει τέλο πάντων. Δεν ξέρω, είναι, το βρήκα καταπληκτικό. Τα Dark Souls, αυτό που με τριγκεράρει περισσότερο τέλο πάντων στην όλη φάση είναι ότι έχουν γίνει πολύ mainstream. Δηλαδή, βλέπει ε, από συντάκτε στην κλασική ατάκα ότι αυτό το παιχνίδι είναι το Dark Souls. Ναι, είναι. Souls like ή το οτιδήποτε. Ναι, ναι, ναι. Θεωρώ ότι μα κράτησε πίσω παρά μα πήγε μπροστά, σαν βιομηχανία αυτό. Πάρα πολύ. Ναι. Δεν ξέρει κάτι θα Ναι. Συμφωνώ βασικά. Το, το Bloodborne, α πούμε, από την άλλη, θεωρώ ότι πήραν την αρχική ιδέα και το βελτιώσανε. Δηλαδή, μόνο και μόνο ότι. νούμερο 1 δεν έχει ασπίδα. Ναι. Σου λέει ρε παιδί μου, full extra επίθεση μόνο. Ή θα πεθάνει εσύ ή θα πεθάνει ο αντίπαλο. Μερικέ φορέ και τα δύο ταυτόχρονα. <laughs> Γιατί είναι τόσο άδικο. Ε, η ατμόσφαιρα, ε, το lore, δηλαδή πραγματικά φάνηκε να κάνουν λίγο τουλίτσα, ρε παιδί μου, και ναι, όχι ναι. να πετάξανε κάτι. Δηλαδή και στο Elden Ring τώρα ας πούμε, με τον R.R. Martin, α πούμε που. Μα το Θεό, το, 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 το τελευταίο βιβλίο του Game of Thrones το περιμένουν πόσο, 10 χρόνια, 15. <laughs> δηλαδή, δώσατε στο <laughs> μόνο. Τύπο που actually είναι συγγραφέα και δεν ξέρει να γράφει, yeah. ε, να φτιάξει το λόρδο σα. Μπράβο, good job. Επίση, ε, Lovecraft, ξέρω ότι σ' αρέσει. Ναι. Mm. <laughs> ε, πλέον είναι κακό να λε ότι σ' αρέσει Lovecraft γιατί και καλά ήταν να ρωτήσει. Δεν βαριέται, τώρα λεπτομέρειε. Η δουλειά του, όχι ο ίδιο. <laughs> <laughs> η δουλειά του, το έργο του. Ο καλλιτέχνη έχει πεθάνει. Αυτό και... λέω και ναι. δεν με ακούνε έχει πεθάνει 90 χρόνια πριν. Ναι. Εντάξει, δεν δεν Όλοι ήταν τότε. δεν θα το πω αυτό. Οι περισσότεροι. Εγώ θα έλεγα απλά ότι εντάξει, να αγοράσω το βιβλία του, δεν το σαπορτάρω. Ναι, δεν είναι νεκρός είδε, οπότε τι να είναι Δεν είναι νεκρός Παιδιά δεν άφησε, αν δεν κάνω λάθο. Είναι κατ' νεκρή είναι κι αυτή. Και η γάτα του. Τι! Όχι η γάτα του! Δεν έχει σημασία πώ τη λέγανε τη γάτα. Όπω ξέρει, ξέρει. τη λέγανε τη γάτα. Μετά, μετά θα Ψάξε το ρε παιδί μου. Ψάξε το. Ναι, ψάξε έχει. εντάξει. Κατάλαβα. Ναι. Κοίταξε. Νούμερο ένα. Το φίλ με πολλά πράγματα για αυτό που λέμε existential horror. Δηλαδή. Ακριβώ. Ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι μεγαλύτερα από τον άνθρωπο. Δηλαδή, τι πιο τρομακτικό από αυτό. Δηλαδή, περάσαμε ξέρω, το χιλιετίε για να φτάσουμε στην κορυφή τη τροφική αλυσίδα και σου λέει ο Lovecraft. Βάζει κάποια σύμφωνα εκεί πέρα, φτιάχνει ένα όνομα για κάποιο Θεό και σε τρομάζει. Δηλαδή, literally αυτό είναι ο Κθούλου. η Σάμπνη Γκουράθ. Ή... Τέλο πάντων, πολλά σύμφωνα. Μόνο σύμφωνα είχε η η τελο παντων πολλα συμφωνα μονο συμφωνα ειχε η γραφομηχανη μηχανη του εκείνη τη μέρα. Ποιο? Γιώξο Γκόθ. Γιώξο Γκόθ. Εμείς οι Immortals δεν μπορούμε να πούμε τα σωστά το όνομα του έτσι κι Οπότε... Ε, ναι, 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 ναι. ναι. Ε... Ναι, επειδή είναι όχι, μαλεή, όχι, μην, μην το γράψει. Αν μα ζήσει τα φώτα, θα ξέρουμε τι έγινε. <χ> 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 ε, ε, ναι, το οφείλουμε πολλά. Δηλαδή, δεν... μόνο και μόνο το να έχει την, ξέρω ότι η δημιουργικότητα να φτιάξει ένα καινούργιο είδου τρόμου. Δηλαδή, τώρα, εντάξει, άμα διαβάσει κάποια τα βιβλία, ρε θα πει: Όχι, okay, εντάξει, το έχω 350.000 φορέ ναι. αυτό το έργο. Ε, ναι, λίτρα λιμάντεψε ποιον να τη γράψαν όμω. Ε, εντάξει, δε, δε, δεν ξέρω, ρε φίλε. Δηλαδή, αυτό το, επίπεδο δημιουργικότητα ε, από τη μία σάντρα, παιδί μου, γιατί ο τύπο πέθανε μόνο του και χωρί κανεί να διαβάσει τα βιβλία του. Mm. Αλλά μετά από την άλλη. Ε, εντάξει, τουλάχιστον κάποια στιγμή ευτυχώ μάθαμε το. Τι σημαίνει actual δημιουργικότητα. Εγώ είναι καλά να πω, ο να Allan Poe μόνο του πέθανε. Όλοι αυτοί. Ναι, όλοι του. Όλοι του. Και εσύ σαν άρτη. Πώ θα πεθάνει. <laughs> <laughs> Πώ το βλέπει να πηγαίνει αυτό. <laughs> <laughs> καλά, καλά. Θέλω <laughs> <Λέσον laughs> βλέπει ότι ότι υπάρχει μια εξέλιξη τουλάχιστον για του άρε, ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη αναγνώριση. Ότι δεν θα πεθάνουμε τουλάχιστον μόνιμα. <laughs> Πε μου κάτι τίδες. καλό, πονάω. Ναι, <laughs> please. <laughs> 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 λοιπόν, κοίταξε. Ε, Καταρχά, ζούμε στην Ελλάδα. Ε, σίγουρα όχι. Ε, δηλαδή, τι να λέμε, ότι. Ε, εντάξει, με του καλλιτέχνε έγιναν πάνω, διάφορα το τελευταίο εξάμεινο. Δεν θέλω να μπω σε πολιτικέ συζητήσει, αλλά τέλο πάντων. <laughs> Αυτό που θέλω να σου πω είναι το εξή. Ότι ο Στάλιν, που η οχτάρο η δουλειά του, literally ήταν το πρώτο τετράωρο τη δουλειά του να σκοτώνει του κοντινού φίλου και συγγενεί του, και το άλλο τετράωρο ήταν να κάνει εθνικέ καθαρίσει, δεν πέθανε μόνο του. Οπότε, αν ο Στάλιν δεν πέθανε μόνο του, τι σε κάνει να πιστεύει <laughs> ότι θα τα καταφέρει εσύ. <laughs> <laughs> και να προσπαθήσει. Εντάξει, <laughs> αυτόν τον φοβόντουσε όμω. Εμένα δεν με φοβάται κανεί. Ωραία, άρα κάποιος. Ακόμα. <laughs> <laughs> Not with that attitude. Οπότε. <laughs> 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 Long story short, πρέπει να είσαι αρκετά πραγματιστή ώστε να βγάζει χρήματα ώστε να ζει mm. και ταυτόχρονα να κάνει και την τέχνη σου. Δηλαδή, δεν ήταν το τυχαίο το ε, πράγμα που ανέφερε για του άρτιστου ότι έχουν μια δουλειά για να βγάζουν λεφτά, έχουν μια δουλειά για να κάνουν την κάβλα του και έχουν και μια τρίτη η οποία είναι να φτιάχνουν το portfolio έτσι ώστε να του πάρουν σε καλύτερη δουλειά έτσι ώστε να φτιάξουν καλύτερο project. Ναι. Και επόμενη ερώτηση. Τρει καλλιτέχνε από οποιοδήποτε field, οτιδήποτε οι oh. οποίοι πιστεύεις ότι σε έχουν επηρέασει σαν άνθρωπο. Αυτοί που σου έκαναν ένα κλικ. Σνικ. <laughs> <laughs> uh, δεν ξέρω. Δηλαδή, σκέφτομαι από τη μία πολλά συγκροτήματα, από την άλλη σκέφτομαι ταινίε και από την άλλη σκέφτομαι ότι κάτι πρέπει να πω που να είναι relevant γιατί δεν θα ξέρετε κανέναν. <laughs> <laughs> Πες εσύ. Θα το ψάξουμε στη χειρότερη. Λέα, λοιπόν. Ταινία, η ταινία Dark City. Okay. Την έχω δει. Μου άρεσε πάρα πολύ για μένα. Ναι, όχι, είναι. <laughs> είναι πάρα πολύ... άρα. Ε, μαζί με Κοράκι και Escape from New York. Οκ. Okay. Ε, το Escape from New York είναι από εκεί που αντέγραψε ο Κοντζήμα τον πρωταγωνιστή για το <laughs> <laughs> Metal <laughs> Gear. Όχι Α, νόμιζα ότι δεν το ήξερε, μετά συνειδητοποίησα ότι ήσουν. Α μην κοιμάστε το Τζέκε Βάρα έχει. Σίγουρα. <laughs> σίγουρα. <laughs> <laughs> στο τελευταίο κιόλα είσαι και γιατρό, ο οποίο γίνεται στρατιώτη τα ακούω. Ναι. Mm. ναι. Και ο Κοτσίμα γενικότερα έχει λίγο αγάπη τουλάχιστον. Έτσι φαίνεται σε πολλά post. Πολλά. Ε, ναι, βασικά ήθελε να γίνει σκηνοθέτης κάθετος. Ναι. Συγγνώμη. Ρε, πάντα κουνιώ με... Φαίνεται και να... τριχούλα, μ' αρέσει. Είναι <laughs> όσο πάει... <laughs> <laughs> δεν το κάνω επειδή, δεν μπορώ να... Δεν <laughs> Οπότε, Carpenter... Ε, Τώρα για μουσική δεν ξέρω. Ε, μου άρεσαν πάρα πολύ και οι Κάνσα, μου άρεσαν πάρα πολύ γενικά αυτά τα συγκροτήματα του τέλος των 80 mm. ε, Και τώρα για παιχνίδια. <laughs> <laughs> και... <laughs> και ζωγραφική, και οτιδήποτε εσύ σου άρεξε. Από κάποια ηλικία και μετά άρχισα να μαθαίνω ποιοι είναι οι καλλιτέχνε. Mm. Γιατί πιστεύω πάντα ότι το έργο είναι πιο σημαντικό από τον καλλιτέχνη. Το οποίο μαλακία μου, mm. γιατί έκανα πολλά πράγματα και δεν έβαλα το όνομά μου εκεί πέρα. Oh. Ε, ναι. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικοί οι καλλιτέχνε. Είναι σημαντικό να βάζει το όνομά σου. Δηλαδή, ένα από τα αγαπημένα μου talks ε, ενό συνεδρίου για Game Developers είναι ο τύπο που έφτιαξε το. Δεν θυμάμαι πώ λέγεται αυτό το παιχνίδι. Ο τύπο λέγεται Κάτι Φόλι. Ε, είναι εκείνο το παιχνίδι που είσαι μέσα σε ένα κιούπι, σε ένα πράγμα, τέλεσμα, σε ένα ah. καζάνι, Και έχει μία βαριά και το γυρνά γύρω-γύρω ah, και προσπαθεί ah, να ανέβει ναι. ένα βουνό. Ναι, 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 ναι. Πώ λέγεται. λέγεται αυτό. Ε, το πλήρε όνομα του παιχνιδιού είναι αυτό που έχουμε ξεχάσει όλοι εδώ πέρα σε αυτό το podcast. <laughs> ε, by Kenneth Foley, νομίζω λέγεται ο τύπο. Και ουσιαστικά ο τύπο έβγαλε ένα talk σε φάση ότι να βάζετε το όνομά σα στον τίτλο ah. του παιχνιδιού. Το οποίο ήταν λίγο τρόλα, αλλά από την άλλη δεν ήταν. The getting over it. Ναι! Getting over it. Ναι! ναι, ναι. 15 ναι. πόντου στον Γκριφιντό. <laughs> oh <my God, laughs> έχουμε ένα καθηγητή στο πάντι ο οποίο είναι ίδιο ο Σνέιπ, ρε. ίδιο ο Σνέιπ. Και okay. κάθε φορά που ένα στην παρέα μα λέει κάτι σωστό. Ναι. Του λέει κάτι για τη μάνα του. <laughs> <laughs> και πε, θέλει κάποιο, σου λέει: Θέλω να αρχίσω να φτιάχνω κι εγώ ένα δικό μου παιχνίδι. Εμεί ε, οι δύο το έχουμε πώς, πει δύο-τρει φορέ. Και σε ρωτάει. Θα... Τι θα έλεγε πώ ξεκινάει. Είναι απλά έχει κάποια. If you can't draw or can't code, can't draw. Όχι, εντάξει. <laughs> ναι, ναι. Λοιπόν, ε, ο καλύτερο τρόπο είναι να φτιάξει ένα παιχνίδι, το οποίο ναι. σημαίνει ότι αυτό που χρειάζεται. Δεν είναι απαραίτητα προγραμματιστή, μπορεί να φτιάξει ένα παιχνίδι με κάρτε. Ναι. Δηλαδή, όλοι έτσι ξεκινάμε. Είναι το το prototyping στα παιχνίδια ε, μερικέ φορέ γίνεται όντω με χαρτί και μολύβι. Ε, υπάρχουν τρία άτομα που θέλει να είναι για υπολογιστή: ένα είναι ο προγραμματιστή, mm. ένα είναι ο game designer, αυτό που λέει το τι κάνει το παιχνίδι και ένα είναι ο artist που φτιάχνει δέντρα ξέρω εγώ, ή το χαρακτήρα ή οτιδήποτε. Ναι. Βλέπει σε τι από τα τρία είσαι καλό. Ε, Βλέπει αν σου μιλάνε ακόμα οι φίλοι σου. Ε, βρίσκει ποιοι φίλοι δεν θα σε χάλαγε και πολύ να μην σου μιλάνε μετά από κάποιο καιρό. Ε, και έτσι φτιάχνει το πρώτο σου παιχνίδι. Ε, και σε αυτού του φίλου βρίσκει κάποιου άλλου φίλου. Και έτσι φτιάχνεις το δεύτερο παιχνίδι. Και συνεχίζει. Οκ, okay, δηλαδή, εμεί που θέλουμε. Το έχουμε σκεφτεί πολλέ φορέ ναι. να αρχίσουμε. Ποια είναι μια συμβουλή. Ε, να είναι μικρό. Οτιδήποτε. Δηλαδή ναι. πάρε <coughs> ένα παιχνίδι από κινητό το οποίο να έχει ξέρω εγώ, ένα μηχανισμό. Δηλαδή αντέγραψε το Temple Run, μην πα να αντιγράψει mm. το Assassin's Creed. Αυτό. Και γενικότερα ε, έτσι είναι ο τρόπο που βρίσκει δουλειά και σαν artist και σαν programmer και σαν designer. Δηλαδή mm. πρέπει να έχει ένα παιχνίδι που να το έχει τελειώσει. Αυτό λέγεται portfolio και mm. είναι η καλή φάση τέλο πάντων. Όταν πα σε μια εταιρεία, του λε: Ορίστε ένα παιχνίδι που έχω φτιάξει. Άλλη ερώτηση. Βασικά δεν είναι ερώτηση. Είναι λίγο περισσότερο κάτι που, έχω... που ένιωσα με τον Παύλο καθώ παίζαμε το Mist τη προάλλε. Right. Κάτι yeah. που πολύ ωραίο, το οποίο δεν υπάρχει πλέον σε κανένα παιχνίδι, τουλάχιστον που έχω παίξει εγώ. Μπορεί να υπάρξει κάποια indie τα οποία έχουν χαθεί και μέσα στο Steam και αυτά. Ότι έβγαλα... βγάλαμε χαρτί και μολύβι και είχαμε αυτό το interaction μεταξύ και του game, αλλά και εμεί μεταξύ μα. Ναι, ναι, ναι. Για να φτιάξουμε το χάρτη σε ένα κομμάτι τέλο πάντων. Ναι. Αυτό έχει χαθεί λίγο. Τα παιχνίδια πλέον φτιάχνονται με τον μικρότερο κοινό παρονομαστή. Τι πάνω να πει αυτό. Ε, έστω ότι ο παίχτη μα είναι πίθηκο. Μπορεί να το βγάλει. Αν η απάντηση είναι όχι, ξαναπήγαινε και συνέχισε και φτιάχτω. Δεν είναι τυχαίο που στο τελευταίο God of War είναι ένα γρίφο. Πριν προλάβει να κινηθεί προ το γρίφο, είναι ο γιο και σου φωνάζει Λοιπόν, πατέρα, εκείνο το πράγμα κατέβασε το κάτω. Σε ευχαριστώ. Ματιά έχω. Σκασμένο. <laughs> ε, οπότε ναι, ε, Pretty Match δεν πρόκειται να το δεις αυτό γιατί ε, δεν υπάρχει δυσκολία. Και η δυσκολία δεν είναι το Dark Souls. Η δυσκολία γιατί το Dark Souls περισσότερες περισσότερε φορέ είναι απλά άδικο. Ναι, ε, ναι, ναι. Και η φάση είναι ότι του ενδιαφέρει περισσότερο το retention time. Retention time είναι το πόση ώρα μπαίνει ο παίκτη στο παιχνίδι. Mm. Οπότε απλά κάνει πράγματα που την πρώτη φορά είναι άδικα και τη δεύτερη φορά απλά ο άλλο ξέρει να τα τζάρει γιατί απλά το έχει ξαναζήσει αυτό. Mm. Αυτό δεν είναι καλό game design. Ναι. Mm. Okay. Εσύ στο παιχνίδι το που φτιάχνει τώρα το. Πώ την έχει τη δυσκολία, Είναι. μπορεί να το παίξει και πίδικο, <σχελίως> ή θέλει. Δεν έχω ιδέα. Όχι, κοιτά. Ε, ένα από τα πράγματα που κάνει σε περίπτωση που φτιάχνει ένα παιχνίδι είναι συνεχο... ε, συνεχόμενο playtesting. Το οποίο <σχελίως> σημαίνει ότι βγάζει τυχαίο τύπο, ξέρω εγώ, για καφέ, μπύρε, <σχελίως> τον γυρνά την πύρα και αυτό κάνει playtesting για εσένα. <σχελίως> και καταλαβαίνει που κολλάει, καταλαβαίνει το τι δυσκολεύεται γιατί είσαι literally δίπλα. <σχελίως> Η δουλειά σου, σαν playtester, είναι να μιλά. Όταν ο άλλο εντάξει, άμα το δεις ρε παιδί, και έχουν περάσει 10 λεπτά, εντάξει, δεν θες να του χαλάσει τέτοια. Ε, αλλά βλέπεις ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, πρέπει να το λύσεις εσύ μετά. Οπότε, ε, δυσκολία. Είναι εύκολο να χάσεις, ειδικά άμα είσαι κάτω από 24. Δηλα... Δηλαδή, ε, δηλαδή, δηλαδή εμείς. Είναι εύκολο να χάσεις κάτω από 24. Ναι. 24, γιατί? Για πώς, δουλεύει. Όσοι παίχτες που είναι κάτω από 24, ναι. ε, έχουμε ένα πρωταγωνιστή. Αυτό ναι. Αυτός έχει κάποιες ανάγκες. Ναι. Με βάση το πόσο ψηλά είναι οι ανάγκες του, ο παίχτης, ο, συγγνώμη, ο χαρακτήρας, δουλεύει γρήγορότερα. Είτε χακάρι, πιο γρήγορα, πούμε, κάτι που θέλει μία ώρα, το κάνει ξέρω, σε 50 λεπτά ή 40 λεπτά, ναι. είναι... Σε περίπτωση που είναι ξέρω, εγώ, με το ένα μάτι ξέρω, εγώ, ανοιχτό γιατί το sleep είναι ξέρω, εγώ, πολύ χαμηλό κτλ. Mm -hmm ε, αυτή η μία ώρα γίνεται μία ώρα και 20 λεπτά. Οπότε ah. όλοι οι παίχτε που είναι κάτω από 24 είναι σε φάση έλα μωρέ, καλά είμαι. Yeah. Και ξέρω, εγώ βλέπει το performance είναι στο τόσο. Ε, ναι. Οπότε απλά είναι να μπει στη λογική. Okay. Mm -hmm. Εν τω μεταξύ, η πλάκα είναι ότι σχεδόν νιώθω ψυχολόγο κάθε φορά που κάνω playtest με το συγκεκριμένο παιχνίδι. Επειδή έχει έξι ανάγκε ε, ο συγκεκριμένο χαρακτήρα, τουλάχιστον στην αρχή. Ε, βλέπω ότι οι παίχτες Αντιδρούν με τον ίδιο τρόπο που αντιδρούν στην πραγματική ζωή. Δηλαδή, κάποιο που δεν του αρέσει η γυμναστική, είχα βγει με ένα άτομο, τέλο με ένα φίλο, ελπίζω να μην το δει αυτό, ε, ο οποίο τιμισεί τη γυμναστική. Ναι. Ε, το αντίστοιχο τη γυμναστική παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο, τέλο πάντων. Δεν το, δεν το μεγάλωσε καθόλου. Α, ναι. ναι. Και πώ, δηλαδή, όταν κάνει ο χαρακτήρα σου τη γυμναστική, το έχει κάνει ο τρόπο με τον οποίο γυμνάζει το χαρακτήρα. Να κάπω αντίστοιχα να. Γιατί για κάποιο λόγο δεν θα έκανε τη γυμναστική στο παιχνίδι, υποθέτω. Ε, ναι, στη γυμναστική υποτίθεται ότι εντάξει, να κάποιο καιρό τέλο πάντων σε κόμμα, οπότε δεν έχει κινηθεί ποτέ το σώμα. Ναι. Metal Gear Solid 5. <laughs> ε, οπότε γενικότερα δεν δουλεύει τίποτα πάνω σου. Προσπαθεί. Ναι. Ε, ε, δεν είναι πολύ περίπλοκο. Δηλαδή αυτό που ήθελα είναι ήθελα ο, ο παίχτη να έχει τον έλεγχο, αλλά να μην ε, ασχολείται με τα μικρά πράγματα, ε, να το πω έτσι. Ναι δι' δηλαδή αυτό ακόμα και με τη γυμναστική και τα λοιπά, το οποίο είναι βαρετό, ας πούμε, ε, ήθελα απλά να κάνει ένα κλικ, να γεμίζει η μπάρα και μετά διαλέγει τι κάνει. Mm. ότι όσο περισσότερο κάνεις γυμναστική, τόσο ε, η μπάρα τέλος πάντων τη γυμναστική ανεβαίνει. Ναι. Δηλαδή, παίρνεις XP. Ε, σε κάτω από 24, ναι, δεν, ναι, το χαρακτήρα δεν, δεν ναι. ψήθηκαν ιδιαίτερα να τον μεγαλώσουν mm. ε, τα στατιστικά του. <laughs> Οπότε, <laughs> χάνανε στο πρώτο chapter. Mm. Ωραία. <laughs> αυτό πιστεύεις θα αλλάξει ότι θα ξανέρθει μια... αυτή η δυσκολία στα παλιά games. Μου είχαν πει μια καταπληκτική ατακά όταν είχα δουλέψει μια δουλειά που ήταν marketing. Μου λέει: Εμεί τον πελάτη μα το βλέπουμε σαν Αγελάδα. Το οποίο σημαίνει ότι από τη μία του παίρνουμε το γάλα, από την άλλη όμω στην Αγελάδα πρέπει να τις περιφέρει καλά για να μην σου ψοφήσει. Όταν αυτή η ατάκα είναι από το τμήμα marketing, καταλαβαίνει ότι αυτό που φτιάχνει πλέον είναι τόσο προϊόν που δεν έχει καμία σχέση με οτιδήποτε άλλο. Η δυσκολία γενικότερα πλέον υπάρχει απλά για να πάρουμε από του reviewers την ατάκα είναι το Dark Souls, αλλά είναι strategy, είναι action, είναι ξέρω εγώ, whatever. Υπάρχει δίκαια δυσκολία και υπάρχει και άδικη. Πολλά παιχνίδια δεν ξέρουν τη διαφορά και πολλοί game designers. Αυτό που θέλει δεν είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Θέλει ένα παιχνίδι το οποίο να έχει συστήματα τα οποία να είναι πολύ εύκολα να μπλεχτεί με αυτά, αλλά να είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα κάνει master. Δηλαδή το κλασικό παράδειγμα α πούμε για αυτό σε παιχνίδι είναι παιχνίδι στρατηγική στο Starcraft. Βάλε όποιον ουμπά θέλει μπροστά την οθόνη στο single player ναι. και θα μάθει και να παίζει τόσο απλά. Αλλά το να καταφέρει να γίνει παγκόσμιο πρωταθλητή, α πούμε, εντάξει, είναι Καλά, ναι. Πέρα παίζει ρόλο νομίζω και με τα online, γιατί είναι πολύ πιο μετα το game στα μάτ. Το Starcraft ήταν το πρώτο παιχνίδι το οποίο έβαλε το, τα e στο χάρτη. Δηλαδή πριν από το Starcraft δεν υπήρχαν ομάδε. Ναι. Και στην Ελλάδα που είχε κάνει ή κάποια. Yep. Ε, το έκαναν πρώτοι κορεάτες βέβαια. <laughs> <laughs> ε, αλλά γι' αυτό το αγαπάω πούμε, αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή ξεκίνησε τα e-sports. Πιο πριν, ας πούμε, το προηγούμενο παιχνίδι το οποίο είχε e-sports ήταν το Quake. Αλλά και πάλι εκεί πέρα δεν υπήρχαν ομάδες. Ήτανε μεμονωμένοι αθλητές, να το πω έτσι. Ναι. Το Starcraft ήρθε και τα αγκάλια σε όλα, και μετά έχουμε το League of Legends ή οτιδήποτε έχουμε τώρα τέλο πάντων. Που ακόμη ζει το League of Legends, δηλαδή. καινούργιοι παίχτε μπαίνουν Δυστυχώς. κάθε μέρα. Δεν είμαι εγώ να πω δυστυχώ ή ευτυχώ. Απλά λέω. Παίζω κι εγώ αραμάκια, μην με. Δεν έχω. Δεν το έχω κουμπίσει. μισή φορά το League. Δεν μετράει. Μισή φορά παραπάνω από τα θα Δεν ξέρω, αλλά βλέπω π.χ. μία συμφιτήτριά μου. Ε, λοιπόν, ότι πέρυσι άρχισε να παίζει και έφερε κι άλλου μέσα στο game. Ναι. Δηλαδή είναι ότι δεν θα πεθάνει ποτέ. Ε, το ίδιο και με το World of Warcraft, ναι. Ναι, ε, εντάξει, αλλά στο World of Warcraft είναι ότι βγαίνει καινούργια expansions, γίνεται ο κόσμο. Στο LOL είναι ο ίδιο χάρτη. Σίγουρα υπάρχουν κάποια μικρά events και αυτά τα οποία είναι πολύ cool. Αλλά αυτό. Έχει όχι... καλό exit point. 20 λεπτά σου λέει 20-25 λεπτά, max, το ματ. Οπότε ε, είναι άλλο να σου πω: Πάρε το Metal Gear Solid 5, μπορεί να παίξει και καμιά 80 ώρε. Λίγε. <laughs> Λίγε. Κι άλλο να σου πει: Άλλο, ξέρω εγώ, παίξει 20 λεπτά για άμα θε φύγε. Mm. Ε, γενικότερα είναι εθιστικό. Δηλαδή το επόμενο βήμα. Εν τω μεταξύ το λένε πλέον για selling point. Τέλο πάντων, για μαρκετινίστικη λέξη. Ότι το παιχνίδι μα είναι εθιστικό και είσαι φάση, βλέπει περισσότερου καταναλωτέ και λένε μπράβο και σε λύθη. <laughs> ε, ναι, τέλο πάντων. Όταν σχεδιάζει ένα παιχνίδι με αυτή τη λογική, είναι, είναι λίγο λάθο. Δε, δεν πρέπει να βλέπει το παίκτη του τέλο πάντων στον Αγιελάδα. δηλαδή, okay. το άκουσα να και. Πόνισε. Ε, ναι, το, το θυμάμαι 20 χρόνια μετά, α πούμε. Με, Την αλεύρι. μετά έτσι από τα. <laughs> ναι, αλλά αυτό δεν πιστεύω ότι μπορεί να το αλλάξει ή το ίδιο το industry. Με του indie developers, όπω. <laughs> Ή δεν αξίζει καν να προσπαθήσει. Δυστυχώ είναι και βιομηχανία παιχνιδιών. Στη βιομηχανία έχει επιχειρήσει, οι επιχειρήσει θέλουν λεφτά. Οπότε ουσιαστικά θα σκάσουν τα χρήματα του marketing στα, λεφτά, στα, συγγνώμη, στα παιχνίδια τα οποία θα του φέρουν περισσότερα λεφτά στην τσέπη πίσω. Mm. Οπότε ναι, γι' αυτό βλέπει πάνω-πάνω πάνω, τα παιχνίδια τα οποία είναι αυτού του είδου. Δηλαδή, α πούμε, συζητάγαμε πριν εκτό κάμερα για το GTA. Ε, το GTA γενικότερα έχει microtransactions και έχει multiplayer. Δηλαδή, γι' αυτό η Rockstar εκεί πέρα που έβγαζε το 1 μέχρι το 4, νομίζω βγήκαν σε απόσταση συνολικά 6 χρόνων, κάπω έτσι. Mm. Συνότι είχαμε και Vice City, είχαμε διάφορα καταπληκτικά expansions. Oh, uh, το Vice City. Και μόλι βάλανε microtransactions στο GTA, ε, είναι 2023, βγήκε 2013. Ακόμα αυτό παίζουμε. Okay. Λοιπόν, για να κλείσουμε σιγά σιγά. Πε κάτι το οποίο θες να μάθουν αυτοί που θα το δούνε. Ένα μήνυμα αυτό. Λοιπόν, θέλω από εσένα που βλέπει αυτή τη στιγμή να υποστηρίξει του φίλου σου και τα άτομα τα οποία αγαπά με τόση δύναμη όσο υποστηρίζουν οι σονάκιδες στη Σόνη, <Ρι> λε και έχουν μετοχή στη γαμμένη την εταιρεία.